σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα, λοιπόν. 12 Δεκεμβρίου, λοιπόν. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσες. Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα. Τετάρτη, όπως είπαμε σήμερα, είναι του Αγίου Σπυρίδωνα. Χρόνια πολλά στους Σπύρους. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Σπυριδούλες. Και είναι πολλές. Είναι πολύ συνηθισμένο όνομα, θα έλεγα. Α, εγώ δεν μου φαίνεται πολύ συνηθισμένο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχω πολλούς στην οικογένειά μου που τους λένε. Ναι, να τους χαίρεσαι τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους χαίρεσαι. Εγώ η μόνη Σπυριδούλα που ήξερα ήταν μία που είχαν σιδερώσει. Το θυμάσαι που λέγανε. Το θυμάστε με τη Σπυριδούλα που την είχαν σιδερώσει. Δεν τη θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινή. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι μόνο γνωστή Σπυριδούλα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο ξεκινάει και το εορταστικό ωράριο. Σήμερα ξεκινάει. Σήμερα, Πέμπτη, ναι, έχεις δίκιο. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 μέχρι και τις, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Άρα και εσείς μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πηγαίνετε για ψώνια. Έχω μία ένσταση. Για πες μου. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη. Α, Πέμπτη είναι. Πέμπτη ωραία, είναι. Λοιπόν, Πέμπτη είναι, γιατί κάναμε Τετάρτη. Σου είπαμε είναι Τετάρτη και εσύ το επιβεβαίωσε. Γι' αυτό σου είπα αύριο. Ναι, λοιπόν, όπως είπαμε, να πούμε χρόνια πολλά και πάλι στο Σπύρο και στη Σπυριδούλα. Κάναμε και ένα χιούμορ, έτσι, να περάσει λίγο η μέρα έτσι πιο ευχάριστα. Γιατί όπως σας έχουμε πει, είμαστε στο χριστουγεννιάτικο αυτό κλίμα. Σε λίγες μέρες θα δείτε εδώ από πίσω κάπου θα υπάρχει ένα δέντρο όμορφο έτσι χριστουγεννιάτικο. Ακούτε συνέχεια χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο πρόγραμμα και ενδιάμεσα των προγραμμάτων και των εκπομπών. Εμείς είμαστε οι δύο πρώτες ώρες ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Βασικά, μέχρι να τα δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα, πες μας μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Να πούμε επίσης πως σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός, ξέρετε για ποιον μιλάω, για αυτόν που και εσείς μπορείτε να κερδίσετε ένα iPad 4ης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ που η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το Αφασία.gr αποφάσισαν να σας το κάνουν δώρο για τα Χριστούγεννα, για να γίνει μάλλον δικό σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε απλά ένα like στη σελίδα του Αφασία.gr στο Facebook. Και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1820 οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του Σουλτάνου. Το 1862 το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Κάιρο βυθίζεται στον ποταμό Γιαζού και είναι το πρώτο πλοίο που βυθίζεται από Νάρκη. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το 1916, ανάθεμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στο πεδίο Νάριος των Αθηνών. Με τον διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών στο αποκορύφωμά του, ο Γκώδης αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλή στην Ιερά Σύνοδο κατευθύνεται στο πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει τον σατανά της πολιτικής ζωής του τόπου, Ελευθέριο Βενιζέλο. Εκεί ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μια πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου κατά του Βενιζέλου. Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος, αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν ανάθεμα έστω. Αυτή ήταν η φράση που λέγανε κάθε φορά που ρίχναν και την πέτρα. Αργότερα το 1930 εγκαινιάζεται το γήπεδο Συντριβανίου, έδρα του ΠΑΟΚ, με διεξαγωγή φιλικού αγώνα εναντίον του Άρη και νίκη των γηπεδούχων με 2-1. Το 1955 ο Κρίστοφερ Κόκερελ πατεντάρει το αεροστρωματόχημα ή αλλιώς hovercraft. Και τέλος το 1955 ο Γρηγόριος Αυξεντίου και όλη η ιεραρχία της ΕΟΚΑ παδηγηδεύονται από τους Βρετανούς στο όρος Τρόοδος κοντά στο χωριό Σπήλια. Ο Αυξεντίου όχι μόνο οδηγεί τους συντρόφους στους ασφαλές μέρος, αλλά αφήνει και τους Άγγλους να αλληλοπυροβολούνται και να έχουν πολλά θύματα. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες, οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1821 γεννήθηκε ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος. Το 1863 γεννήθηκε ο Έντβαρντ Μουνκ, ο Νορβηγός συμβολιστής ζωγράφος. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι η Κραυγή. Είναι, σίγουρα το έχεις δει, είναι ένας άνθρωπος που κρατάει το κεφάλι πάνω σε μια γέφυρα με ένα περίεργο πρόσωπο. Το σίγουρο γιατί? Γιατί είναι πολύ γνωστό. Μπορεί λοιπόν, να το έχω δει και να το θυμάμαι. Σίγουρα, σίγουρα το είσαι και δεν το θυμάσαι. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει γίνει και το έχουν κάνει και πιο νέοι ζωγράφοι, του έχουν κάνει κάποιες αλλαγές τέλος πάντων.
Το 1891 επίσης γεννήθηκε ο πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, ένας μεγάλο βιομήχανος, ο οποίος πέθανε στις 18 πρώτου του 1979. Επίσης να πούμε πως αν σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος άνθρωπος της μουσικής σκηνής και ο λόγος φυσικά για τον Francis Albert Sinatra, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο Hoboken του New Jersey, ήταν μοναχογιός του σικελού μποξέρ και πυροσβέστη Anthony Martin Sinatra και της επίσης Ιταλίδας νοσοκόμας Ναταλή Ντελά Γκαβαράντε, που μετανάστευσαν στην Αμερική τη δεκαετία του 90, του 1890 μάλλον. Παρότι η οικογένειά του τον κακομάθαινε με ακριβά δώρα και ρούχα, εκείνος ήταν αλυτάκι, όπως αναφέρουν, και μάλιστα για ένα διάστημα έδρασε ως αρχηγός μιας συμμορίας μικροκλεφτών. Να πούμε πως τραγουδιστής αποφάσισε να γίνει όταν το 1933 άκουσε για πρώτη φορά ζωντανά τον Bing Crosby. Μετά τη διάκριση του λοιπόν σε μια ραδιοφωνική εκπομπή Ταλή, τον έπιασε δουλειά σε ένα μικρό κλαμπ στο New Jersey, όπου προσέλκυσε την προσοχή του τρομπετίστα και Bud Linder, Harry James. Λίγο αργότερα το 1940 εντάχθηκε στην μπάντα του Tom Dorsey και σύντομα η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται. Να πούμε πως η στίχη του ήταν αρκετά ερωτική, λιγότερο αφελής από το συνηθισμένο και ο τρόπος με τον οποίο τόνιζε ή έπνιγε τις λέξεις διέφεραν από οτιδήποτε είχε ακούσει ως τότε η αμερικανική νεολαία. Να πούμε πως τα μέρη στα οποία εμφανιζόταν γέμιζαν ασφυκτικά και οι κοπέλες λιποθυμούσαν στα πόδια του. Άλλωστε από ό,τι ακούγεται ήταν πολύ ερωτικός, να το λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε σαν άνθρωπος. Φαινόταν και βέβαια μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του. Να πούμε πως επίσης σε αυτό βέβαια συνέβαλε και η εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη, ερμηνεύοντας μπαλάντες του σε musical. Είχε κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Las Vegas το 1941. Σε λίγο, μπορεί και προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ακούσουμε σίγουρα ένα χριστουγεννιάτικο απόσπασμα από τον Frank Sinatra. Και να περάσουμε να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν αφήσει τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1909 πέθανε ο Κάρλ Κρουμπάχερ, ο Γερμανός φιλόλογος που συνείσφερε τα μέγιστα στη μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού. Το 1987 γεννήθηκε ένας δικός μας Έλληνας, πέθανε μάλλον ένας δικός μας Έλληνας κωμικός ηθοποιός, πολύ γνωστός και φυσικά ο λόγος επίσης τον Νίκο Σταυρίδη. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το απόσπασμα με τον Γκιονάκη στην ταινία που έλεγε θέλω πορτοκαλάδα από πορτοκάλια. Αυτό. Και τέλος το 2008 πέθανε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Ελληνοκύπριος πολιτικός, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διετέλεσε το 2003 και το 2008. Η πολιτική του διαδρομή συνδέθηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ορίστηκε και μάλλον ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 12η ημέρα του Δεκεμβρίου. Μας απομένουν μόλις 13 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Και ξέρεις, μετά να αρχίσουμε σιγά σιγά να τραγουδάμε το πάει ο παλιός ο χρόνος. Αυτό λες. Το πιο περίεργο είναι ότι μετά τα Χριστούγεννα γενικότερα περνάνε πολύ γρήγορα οι μέρες. Δηλαδή πότε έρχονται οι απόκριες, πότε έρχεται το Πάσχα, πότε έρχεται το καλοκαίρι, τελειώνει και αυτό και ξαναπάμε. Καλά, κάστε λίγο ακόμα. Περίμενε να απολαύσουμε λίγο τις χριστουγεννιάτικες ημέρες. Βέβαια, βέβαια. Και μετά μιλάμε για τις απόκριες και το Πάσχα. Εγώ τις απολαμβάνω και με το παραπάνω τις χριστουγεννιάτικες ημέρες. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό πάμε να διαβάσουμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Θύελα με το email της Τρόικας για τις συντάξεις. Το Οικονομικό Επιτελείο δεν διέψευσε την ύπαρξη του email με το ακέραιο σενάριο των δανειστών για φραγή στην έκδοση νέων συντάξεων του 2014. Ούτε λέξη για την ταμπακέρα και από τον Βρούτσι. Και νέα βόμβα στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ. Λιγότερες νέες συντάξεις το 2014 και μείωση 26% στις δαπάνες για το ΕΚΑΣ. Κόντρα σε συμφωνία για τη ρύθμιση των πληστηριασμών. Πώς έκοψε τα γέλια Ομπάμα Δανέζας Πρωθυπουργού όταν ζηλεύει η Μισελ. Ο υποψήφιος για Γκράμι Λεωνίδας Καβάκος. Στις συναυλίες μου έρχονται Μέρκελ, Πούτιν αλλά και όχι Έλληνες Πρωθυπουργοί. Οι 10 λόγοι γιατί τον ψήφισε το Time, πρόσωπο του 2013, ο Πάπας του Λαού. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα την ημερησία. Διπλό πλήγμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σφοδρές αντιδράσεις για τον φόρο υπεραξίας στις μετοχές και την τήρηση βιβλίων από τους επενδυτές.
Και να περάσουμε και στην εφημερίδα το Έθνος, Άγριο Παζάρι με την Τρόικα για όλα. Πληστηριασμοί, να πούμε μάλλον ότι κάνουν μικρά βήματα βέβαια, προσέγγιση, σε σκληρή γραμμή παραμένουν οι δανειστές για τα θέματα των πληστηριασμών, συμφωνούν για μεταβατική ρύθμιση, αγκάθιτα κριτήρια προστασίας. Όσον αφορά τον φόρο ακινήτων, πράσινο φως για το νομοσχέδιο, ενστάσεις για την τρύπα των 200 εκατομμυρίων, ενώ για τα εθνικά αμυντικά συστήματα και τον ΦΠΑ, σε εκκρεμότητα ο αριθμός των απολύσεων και το 13% στην εστίαση. Διώξεις για απόπειρα κατάλυσης πολιτεύματος σε βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ποιοι κάλυπταν τον αδελφό του Κασιδιάρη στις ένοπλες δυνάμεις. Βόμβα από τον Ντάισελμπλουμ για τις καταθέσεις προτείνει μοντέλο Κύπρου. Ενώ ο κύριος Προβόπουλος δεν υπάρχει θέμα κουρέματος στην Ελλάδα. Και πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Δουλειά σε 75.000 ανέργους νέους. Προσφέρεται τετράμινη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Η συνολική αμοιβή για το διάστημα αυτό θα είναι 3.700 ευρώ. Η μαφία των σκουπιδιών λιμένεται τους χίτα. Τα ενεργά υλικά ρίχνουν εργολάβη στη φυλή, κομπίνες εκατομμυρίων με την ανακύκλωση, συμμόριες Ρωμά χτυπάνε εργαζομένους, είναι το μεγάλο κόλπο με τα μεγάλα μεταοικοδομικά υλικά. Κέντρο αριστερά 58, υποσκιάν στην Δημάρ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία», «Βουλή για κλάματα, οδικοί άξονες, θα κινδυνεύει κυβέρνηση με ατύχημα αν». Κατώτερο των περιστάσεων, το πολιτικό σύστημα την ώρα που η απελπισμένη κοινωνία διψάει για θετικά πρότυπα. 171 όχι, 59 ναι, 21 παρών και 2 λευκά. Υπόθεση Σταθάκη, ανεξήγητη στήριξη από 51 νεοδημοκράτες στον υπαρχηγό του Τσίπρα. 27,4% πάλι ρεκόρ ανεργίας τον Σεπτέμβριο. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Ο Ριζοσπάστης», να πάρθουν μέτρα ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών. Πόρισμα αξιολόγησης του ΕΟΠΗ. Τριπλή πρόταση με επίκεντρο την εμπορευματοποίηση. Πάμε. Ζήτημα αιχμής, υπάλληλοι για προστασία των ανέργων. Σήμερα στις 12 η συγκέντρωση του ΜΑΣ στα Προπύλαια. Και πάμε και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Δεν έχω δουλειά, δεν πληρώνω. 60% του ενεργοπληθυσμού εκτός εργασίας. 3.183.477 οφειλέτες του δημοσίου. 62,8 δις στα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ο Γεωργιάδης βάζει κόφτη στα φάρμακα από τον Ιανουάριο, ενώ η Εχνατία σε ιδιώτες με πρίκα 20 σταθμούς διοδίων ψήφος με γκρίνιες. Πληστηριασμοί αναζητούν κριτήρια πριν τα κοράκια. Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Ο Τσίπρας, γιατί δώσατε 1,1 δις σε συμβούλους. Η Δημάρ ψάχνει διακριτό στίγμα στο συνέδριό της. Και η Κάναβη νόμιμη στην Ουρουγουάη. Και πάμε και στην εφημερίδα «Είναι αυτεμπορική», επιστροφή πληστηριασμών με ειδική αναβολή ενός έτους. Σύμπτωση απόψεων με τους ελεγκτές για μεταβατικό στάδιο προστασίας. Αλέξης Τσίπρας, μαύρη βίβλος για την Τρόικα. Ενώ τεράστιος όγκος των ληξιπρόθεσμων, τα νέα χρέη έφτασαν τα 6,8 δις ευρώ και το συσσωρευμένο μέγεθός τους στα 63 δις ευρώ. Ο Γιάννης Βρούτσης, διάψευση σεναρίων για πάγωμα συντάξεων. Άγνωστες οι προθέσεις της Τρόικας. Ενώ προσδοκίες για συμφωνία ενοποίησης με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και να πάμε στην εφημερίδα «Ο Αγγελιοφόρος». Μαύρη τρύπα 40 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Από οφειλές που δεν μπορούν να εισπραχθούν. Θεσσαλονίκη να αρκώνουν ηλικιωμένους με χυμό και αρπάζουν χρήματα και χρυσαφικά. 4 περιστατικά καταγγείλθηκαν μόνο το τελευταίο δίμηνο. Θεσσαλονίκη κυκλοφοριακό μαρτύριο στην περιφερειακή οδό. Απίστευτο μποτιλιάρισμα από έργα σε ώρα αιχμής. Αμπελόκηποι μαθητές γυμνασίου εικονογραφούν την επικαιρότητα. Ο Μαντέλα ενώνει ιστορική χειραψία Ομπάμα Κάστρο στα αποχαιρετιστήρια τελετή για τον Μαντέλα. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα Η Αυγή, όπου διαβάζουμε. Η Εσπρέσο, πρώτα. Η Εσπρέσο, Έλενα. Η Τζέννη Χιλουδάκη ξαναχτυπά το νέο βιβλίο της με πιπεράτες αποκαλύψεις που σοκάρουν. Το βλέμμα της Μισελ που σκοτώνει για τον Ομπάμα που φλέρταρε ασύστολα με την ξανθιά πρωθυπουργό της Δανίας στο χέρι του Μαντέλα. Απλά φωτογραφιζόταν ο πρόεδρος. Έβγαζε φωτογραφίες, ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα «Η Αυγή». Θέρμανση και ρεύμα για όλα τα νοικοκυριά. Η τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Τρόικα πρέπει να φύγει από την Ελλάδα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ευρωβουλή. Ενώ σήμερα η συνάντηση με τον Όλι Ρεν για την οικονομία, ερώτηση στη Βουλή. Ένα
1,3 δις σε συμβούλους για σύνταξη και υλοποίηση του μνημονίου. Εκκρεμότα με την Τρόικα άμεσα το χαράτσι μεταβατικό διάστημα για τους πληστηριασμούς, ενώ η Ecofin μοντέλο Κύπρου στις μελλοντικές διασώσεις τραπεζών. Δεσμεύσεις από τον Αρβανιτόπουλο ζητούν οι εργαζόμενοι του Καποδιστριακού. Συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό μαζί με τη Σύγκλιτο. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς, αντιπαράθεση για τις συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Το Ποντίκι, κίνημα μπλόκο στα κοράκια. 130.000 υπογράφουν και ζητούν τριετή αναστολή χωρίς όρους. Αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων σε βάθος χρόνου. Πού μπορείτε να απευθύνεστε για πληροφορίες και συμπαράσταση. ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας διευρύνεται και το κόμμα ψάχνεται. Συνέδριο Δημάρ, αναζητεί ταυτότητα και συμμαχίες. Φθηνό ρεύμα, 1 εκατομμύριο, όμοιροι της γραφειοκρατίας. Ασφαλιστικό, μας ρωτάτε, σας απαντάμε. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας εφημερίδες και ξεκινάμε την εφημερίδα Life Sport λοιπόν. Άντε για η ΕΛΕΣ, το έχει πει και αυτό, τίναξε την μπάγκα ο θρύλος. Το επόμενο βήμα, ανάλυση τα 7 συν και τα 5 ερωτήματα του πλάνου. Η έρευνα αγοράς του Νταμπίζα για τον Κίλερ. Και στην εφημερίδα Η Πράσινη μπαίνει ο Κέρβερος ξανά κάτω από τα δοκάρια με Ατρόμητο. Γερά για κρίκερ. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Άγαλμα στον Πλατέλα. Κακία, εκλυτρώθηκε 2-1 τον Ηρόδοτο 93 με γκολάρα του κορυφαίου Πλατέλα με αριστερό σούτ. Ανέβηκε από χθες στην δεύτερη εθνική ΑΕΚ, αλλά τώρα πρέπει να συνέλθει και να διορθωθούν τα κακοσκήμενα. Ζητείτε η υπέρβαση όσον αφορά την καθαρή νίκη 3-0-3-1. Θέλουν τα κορίτσια στη ρεβάνς με την Σλίντρεχ μετά τη χθεσινή ήττα με 3-0 στην Ολλανδία. Προχωράει η λύση της ΚΑΕ ΑΕΚ ενώ οριστικά και αμετάκλητα τελειωμένο το θέμα της εκαθάρισης στον εαυτό του και μόνο εκφράζει και εκθέτει ο Οικονονομόπουλος. Ο Τραϊανός Δέλλας δηλώνει πως η ΑΕΚ θα ανέβει σίγουρα, αλλά ορισμένοι πρέπει να μας σέβονται. Και πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Πώς θα πάμε στους 8. Μια προσθήκη σε κάθε γραμμή. Το σχέδιο ενίσχυσης του Γενάρη. Ο Μαρινάκης είναι ενθουσιασμένος, φαίνεται αλλά προσγειωμένος. Τίποτα δεν τελείωσε. Τι είπε στους παίκτες στα αποδυτήρια. Ενώ υπάρχει το γλυκό γλέντι της πρόκρισης. Χρυσώνει τους παίκτες για την πρόκριση. Δωρεάν με τον πρωταθλητή σου, περαφίσα του Σαβιόλα. Πρωτότυπη ντόπα με το πάθος της 7 τους έφτιαξε ο Μίτσελ. Έπαιξε βίντεο με τις ιαχές των οπαδών του θρύλου. Απολαυστικός ο Ισπανός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πατρίδας του. Τι είπε για το συμβόλαιό του, τον αντίπαλο και τους παίκτες του. Ψυχάρες οι νέοι, 0-0 με Άντερλεχτ. Οι 7 αντίπαλοι μεγαθύρια αλλά έχουν τα τρωτά του σημεία. Manchester United, Real Madrid, Bayern, Chelsea, Dortmund, Atletico Madrid και Barcelona. Τι θέλουν οι Ερυθρόλευτοι. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Sport Day. Όσο και αν συνέχεια λες ταπεινά ότι είσαι πίσω από τον Βαλβέρδε, τα αποτελέσματα της δουλειάς σου λένε άλλα. Τον ξεπέρασες. Η SD αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο Μίτσελ πρέπει να θεωρείται πιο πετυχημένος του λατρευτού Ερνέστο. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Γάτα. Λεφτά φέρνει το Europa. Δύο Άσοι επιστρέφουν 4 φορές τα λεφτά μας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Goal News. Εκτόξευση. Χρυσή δεκαετία που θα καθιερώσει και ευρωπαϊκά τον Ολυμπιακό. Το 2004 ήταν πίσω από ΠΑΟ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Το 2013 ανέβηκε στην κορυφαία θέση της ιστορίας του UEFA. Οι 7 αντίπαλοι της κλήρωσης της Δευτέρας και ο Μίτσελ που θέλει Αγγλία. Και κλείνουμε όπως κάθε μέρα με την εφημερίδα Γαύρος. Η προκήρυξη. Φέρτε μας την Ατλέτικο. Να την κερδίσει μόνο στο Ρομπέρτο όπως την Μπενφίκα. Φοβερό Σαβιόλα, έπαιξε 3 μάτς και ήρθαν 3 νίκες. Στο βίντεο της τρέλας, πως ο Μίτσελ έκανε τους παίκτες να τριχιάσουν πριν τη μάχη. Ο Μίτσελ μένει και του χρόνου. Για τα παιδιά που μας χρειάζονται, το πάρτι του Φαλήρου, μόνο τα τυπικά για τον Πελέ και κάνει blackjack οι πρωταθλητές Ευρώπης, φτάνουν 21 σερι νίκες κόντρα στη Σιένα. Χωρίς κόσμο, αλλά με Σίμονς. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών μας εφημερίδων. Να πούμε πως ο καιρός έχει αρκετά κρύο. Έχει αρκετά. Κρύο με δόντια. Γύρω στους 2,5 με 3 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε όμως πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις μας θα μας τις δώσει ο κύριος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσίπου και κυρίως τους φίλους ακροατές που μας ακούν ή μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πραγματικά το κρύο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και αύριο.
Και το Σάββατο, την Κυριακή, μπορώ να πω ότι θα αρχίσει λίγο να σπάει αυτό το κρύο. Παγετό στη Βόρειο Ελλάδα σήμερα το πρωί με θερμοκρασίες μείον 7, μείον 8 βαθμούς, κάτω από το 0 βέβαια. Και βοριάδες οι οποίοι φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο ακόμα και τα 8. Χιονίζει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, στο οροπέδιο του Βλασιθίου, όπου υπάρχουν και προβλήματα στις συγκοινωνίες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε ψηλόβροχο και χιονόνερο και λίγα χιόνια στα βουνά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως τις ορεινότερες Κυκλάδες, δηλαδή την Άνδρο και την Άξο. Και θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σήμερα στα ανατολικά υπηρετικά παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά υπηρετικά, όταν λέω δυτικά υπηρετικά εννοώ περιοχή Πατρών, Πύργου και Αμαλιάδας εκεί, θα φτάσουμε και στα νησιά του Ιωνίου τα νοτιότερα, στους 13 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, Παρασκευή, περιμένουμε πάλι μία από τα ίδια, σχεδόν παγετό σε ολόκληρη την Βόρειο Ελλάδα. Έθριος ο καιρός, λιακάδα στα δυτικά, όλα το Ιόνιο όπως και σήμερα, και Ήπειρος και Δωλοακαρνανία και όλη η δυτική Πελοπόννησος. Στα ανατολικά όμως και κυρίως στα ανατολικά προσύνια, πάλι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, περιμένουμε ψηλόβροχο και ονόνερο κατά διαστήματα. Υπάρχουν και μεγάλα διαστήματα με ήλιο, δεν είναι κλειστός ο καιρός εκεί και βρέχει συνέχεια, το αντίθετο θα έλεγα. Στις ορεινότερες και ημιορεινές περιοχές θα έχουμε χιονόνερο και λίγο χιονάκι στα ψηλά βουνά, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες κλασικά πάντα, η θερμοκρασία μέχρι 10-11 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα η μέγιστη, η ελάχιστη πάλι θα είναι 4-5 βαθμούς κάτω από το 0 αύριο, και μέχρι 14 στα δυτικά υπηρετικά και μέχρι 9-10 στην Κρήτη, κυρίως στην Κρήτη που δέχεται και το μεγαλύτερο βάρος αυτού του χιονιά στα βουνά της. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού, σταματάνε τα ψηλόβροχα και τα φαινόμενα και το χιονόνερο και οι άνεμοι εξασθενούν μέχρι 5-6 το πολύ μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14-15 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Κυριακή πια περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε στους 16-17 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι τέτοιου είδους φαινόμενα, μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόγνωση για την επόμενη εβδομάδα? Δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αντίστοιχα φαινόμενα την προσεχή εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα κυλήσει πιο μαλακός ο καιρός και μέχρι σχεδόν τα Χριστούγεννα δεν δείχνει να έρχεται κάποια άλλη παρόμοια ψυχρή εισβολή. Θα έχουμε κάποιες επιδεινώσεις του καιρού, αλλά όχι τόσο πολύ σημαντικές. Ωραία, κύριε Αρνιακέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε και την πρόγνωση των καιρού από τον κύριο Αρνιακό με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Μοναδικό ήθελα να πω κι εγώ. Και να διαβάσουμε αυτή τη στιγμή τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο λέει: σε καθεστώς προστασίας η κύρια κατοικία. Σε μοντέλο Ιρλανδίας καταλήγουν η τρόικα και η κυβέρνηση για τους πληστηριασμούς. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλα, συγχαρητήρια προσλαμβάνεστε. Εταιρεία μετετρέπει ανέργους σε δούριο ύπο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βούλιαξε το Νούρεμ στο έλεος της κακοκαιρίας το πλοίο με τα πυρομαχικά που ήταν αγκυροβολημένο στη Ρόδο. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το πρόσωπο της χρονιάς, ο Πάπας Φραγκίσκος, κέρδισε τους αναγνώστες του περιοδικού Time. Συμπαθέστατος είναι παρόλα αυτά ο Πάπας Φραγκίσκος. Ναι, δεν ξέρω γιατί μου βάζει κάτι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, ακούσαμε και τα πρωτοσέλιδα, ακούσατε και κάποια δικά μας σχόλια έτσι, που λέμε έτσι καμιά φορά. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο Αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς Αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε Αφασία. Σήμερα και πάλι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ανάρτηση, στην δική μας και στην δική σας πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Έλενα θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα επίσης να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και σε αυτό το σημείο, συνάδελφέ μου, Έλενα, να ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς το πρώτο θέμα που έχουμε για σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Και χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει ήδη το πρόβλημα του κομμένου ρεύματος, επειδή δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ. Να πούμε πως οι μερικοί χιλιάδες συνανθρώπων μας θα αποτελέσουν ειδική κατηγορία του ειδικού κοινωνικού τιμολογίου, ώστε με ένα κόστος περίπου 50 λεπτών το χρόνο για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές της ΔΕΗ να γίνει η αποπληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης, δήλωσε λοιπόν ο Γιάννης Μανιάτης. Θα δημιουργηθεί, όπως λέει, μια ειδική κατηγορία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όπου θα ενταχθούν οι περίπου 10.000 συνανθρώποι μας που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους κοινωνικής αλληλεγγύης, των Δήμων ή της Εκκλησίας. Διευκρινήσεις για το πώς θα επιτευχθεί το σχέδιο, να μην μείνει καμία οικογένεια χωρίς ρεύμα, έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Μανιάτης. Ο κ. Μανιάτης προανήγγειλε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όπου θα ενταχθούν οι περίπου 10.000 συνάνθρωποι μας που είναι και εγγεγραμμένοι στους καταλόγους κοινωνικής αλληλεγγύης, των Δήμων ή και της Εκκλησίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ότι δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα καμία από αυτές τις οικογένειες, με μοναδικό τίμημα για όλους τους υπόλοιπους, μόνο μισό ευρώ. Η απόφαση είναι αυτές οι μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία του ειδικού κοινωνικού τιμολογίου, ώστε με ένα κόστος περίπου 50 λεπτών το χρόνο να γίνει η αποπληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης. Πάντως, ο κύριος Μανιάτης είχε δηλώσει χθες στο ΜΕΓ ότι το κόστος της ηλεκτροδότησης των άπορων οικογενειών θα μετακυλιστεί από τη ΔΕΗ στους πλουσιότερους πελάτες της. Πάντως, Νικόλετα, να σου πω πως φαίνεται πως με αυτά τα καπέλα, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε στους λογαριασμούς, είναι αντίθετη και η γενόπδεη. Την αντίθεση της Έλενα για την αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της κυβέρνησης και της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει, η οποία συνεχίζει να πλήττει τα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Όπως επισημαίνεται λοιπόν στην ανακοίνωση, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποτελεί την εύκολη λύση και το θύμα, προκειμένου να αυξάνονται τα κέρδη των ιδιωτών και να καλύπτεται η οικονομική αιμορραγία της επιχείρησης από εγκληματικές και καταστροφικές αποφάσεις της πολιτείας σε βάρος της. Να πούμε πως η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ γνωστοποίησε και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες δεν θα είχε αντίρρηση η τιμή της κιλοβατόρας να πάρει την ανιούσα, ειδικότερα. Όπως λέει, αν απαλλαγεί η ΔΕΗ από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον δίζελ και στο φυσικό αέριο, αν σταματήσει η σπατάλη των εργολαβιών, αν μηδενιστούν οι δαπάνες που γίνονται για υπερορίες λόγω της έλλειψης εργατικού προσωπικού, είναι ντροπή λοιπόν και πρόκληση να έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους συνανθρώπους μας και οι ΔΕΗ να γίνονται υπερορίες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, φαίνεται να προσθέθεται στην ανακοίνωση, Έλενα. Εντάξει, δίκιο έχουν όσον αφορά σε αυτό το σημείο. Λοιπόν,
Να πούμε πως ο συνήγορος του πολίτη είχε γίνει αποδέκτης πολυάριθμων αναφορών πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητούν τη συνδρομή του προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ και να αποφύγουν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των σπιτιών τους. Όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση ο συνήγορος του πολίτη, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου χρειάστηκε παρέμβαση της αρχής, ώστε η ΔΕΗ να επανασυνδέσει οριστικά διακοπή σε παροχή και να διακανονίσει ευνοϊκότερα από την αρχικώς προτινόμενη ρύθμιση την οφειλή καταναλωτή, ο οποίος βρισκόταν σε πλήρη οικονομική αδυναμία λόγω μακροχρόνιας ενεργείας και σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ο συνήγορος του πολίτη σημειώνει ότι εξακολουθεί να εξετάζει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και να διαμεσολαβεί για την επανασύνδεση παρόχων των ευνοϊκών δυνατόν διακανονισμό οφειλών και την ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να πούμε πως συγκεκριμένα ζητάει από την ΔΕΗ το πρώτο δηλαδή να προσβλέψει τη δυνατότητα διακανονισμού εξόφλησης σε μεγάλο αριθμό δόσεων των οφειλών των καταναλωτών που ανήκουν σε τέτοιες, σε αυτές τις ομάδες που αναφέραμε πιο πριν και να συμπεριληφθούν στον χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή της ΔΕΗ μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Να πούμε πως επίσης ο συνήγορος του πολίτη έχει ζητήσει από τη ΔΕΗ τη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και τέλος, επίσης έχει ζητήσει μάλλον τη δυνατότητα διαγραφής του συνόλου ή μέρος των προσαυξήσεων και την αναστολή επιβολής προσαυξήσεων στις περιπτώσεις όπου υφίσταται πραγματική και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. Και τέλος, τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων, ενίσχυσης και στήριξης των πολιτών που περιλαμβάνονται στις ομάδες αυτές. Ωστόσο, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΗ για τη μη διακοπή ρεύματος λόγω χρεών σε ευάλωτους πελάτες και για την έναρξη λειτουργίας των επιτρόπων που εξετάζουν τις ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών, ο συνήγορος του πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις που ευάλωτοι πελάτες δεν την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης. Να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, μιας και 5 δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσαν και δήλωσαν, δεν είναι λύση, λέει, να πληρώνουν οι Δήμοι τους κομμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Δήμαρχος των Πατραίων Γιάννης Δημαράς, ο Δήμαρχος του Βόλου Πάνος Κοτινιώτης και των Ιωαννίνων Φίλιππος Φίλιος, οι οποίοι μετήχαν στην πρωτοβουλία των 5 δημάρχων. Να πούμε πως οι δήμαρχοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φαίνεται λοιπόν, Έλενα, να δηλώνουν ότι τι πάει να πει να πληρώνουν οι Δήμοι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αναρωτήθηκε ο κύριος Καμίνης, ο οποίος κατήγγειλε φαινόμενα δημαγωγίας του λαϊκισμού γύρω από το θέμα των πολιτών που δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο ίδιος κάλεσε τους δημάρχους που είπαν ότι θα πληρώσουν λογαριασμούς να εξηγήσουν πώς θα το κάνουν και σημείωσε ότι οι τράπεζες έχουν στοιχεία για τις καταθέσεις και ότι εκεί δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το αν κάποιος έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι ας πούμε έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ή όχι. Να πούμε πως με αφορμή το θάνατο της μαθήτριας από το Μαγκάλι στη Θεσσαλονίκη, την υπόθεση αυτή που συγκλώνησε αρκετά όλο το Πανελλήνιο, και τα προβλήματα και σε άλλα νοικοκυριά βέβαια που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ο κύριος Μπουτάρης είπε ότι σαφώς υπάρχει πρόβλημα με τη θέρμανση, αλλά πρόσθεσε ότι εγώ δεν βλέπω σπίτια να λαμπαδιάζουν κάθε μέρα. Όσο για την περίπτωση της Σάρα, παρατήρησε ότι με τη μητέρα της έμεναν παράνομα και φοβήθηκαν να ζητήσουν βοήθεια. Ο κύριος Σκοτεινιώτης είπε στο ελεγκτικό συνέδριο δεν εγκρίνει δαπάνες των Δήμων για λογαριασμούς πολιτών και ο κύριος Φίλιος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα επανασυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα στις οικογένειες που έχει διακοπεί μόνο για τις μέρες των Χριστουγέννων. Ενώ τόνισε ότι δεν προβαίνει σε καμία ρύθμιση για τη διευκόλυνση εξόφλησης των συγκεκριμένων λογαριασμών. Όπως είναι φυσικό, κάποια από τα κόμματα της αριστεράς βγάλαν κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά το κομμένο ρεύμα στα χρεοκοπημένα νοικοκυριά. Έτσι λοιπόν, άμεση και συνολική λύση στο πρόβλημα για τα χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, στην οποία τονίζει πως κανένα από αυτά δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα και θέρμανση και να μην υπάρξουν ημίμετρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι χρειάζεται να θεσμοθετηθεί άμεσα η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος 300 κιλοβατόρων το μήνα σε φτωχές οικογένειες και άνεργους,
να επανασυνδεθεί το ρεύμα στα φτωχά νοικοκυριά, να μειωθούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να μην υπάρξουν διακανονισμοί για την εξόφληση των λογαριασμών, καθώς και διεύρυνση των κριτηρίων για την υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο. Στην ανακοίνωσή του, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι στέκεται στο πλευρό εκείνων που έχουν πληγεί από την κρίση, στο πλευρό των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων και αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους. Ενώ εν όψη ασπίδα αντίθεσης και αλληλεγγύης ενάντια στις διακοπές ρεύματος και τη λαιλασία των δημόσιων αγαθών. Να πάμε όμως και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καθώς από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζητά να πάψει η κοροϊδία, τονίζοντας πως για να υπάρξει πραγματική ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών χρειάζεται άμεσα να υπάρξει δραστική μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ και να κατεργηθούν οι φόροι που υπάρχουν στα τιμολόγια για να μην υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος και βεβαίως να μην υπάρξει, να υπάρξει άμεση επανασύνδεση, όπου έχει συμβεί αυτό μέχρι και σήμερα. Για τις λαϊκές λοιπόν οικογένειες, για τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το ρεύμα, να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στα τέλη κυκλοφορίας, μιας και ανησυχία έχει προκαλέσει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το γεγονός ότι μόλις το 7% των κατόχων γιοταχή έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. 20 μόλις μέρες πριν από την εκπνοή της διορίας της 31ης Δεκεμβρίου. Από το σύνολο λοιπόν των 5,5 εκατομμυρίων βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί, έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζών μόλις οι 385.000. Παράλληλα, περίπου 35.000 πολίτες έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους στις εφορίες. Να πούμε πως στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων θεωρούν πως η πλειοψηφία των πολιτών θα καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Προειδοποιούν παράλληλα ότι όσοι φορολογούμενοι είναι εκπρόθεσμοι θα πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο των τελών εις διπλούν. Η τι δηλαδή η επιβάρυνση για τους φορολογημένους αυτούς θα ενέλθει από 44 ευρώ έως 2.640 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος. Πάντως να πούμε πως το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως για πολλούς φορολογουμένους η καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς μέσα σε ένα μήνα καλούνται να καταβάλουν το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, τον ΦΑΒ 2013 και τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι 35.000 πινακίδες οχημάτων που έχουν κατατεθεί στις εφορίες είναι ένας αριθμός που από αναλυτές θεωρείται μικρός σε σχέση με το αναμενόμενο. Σε αυτό το σημείο, Ελένα, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, μπορούμε να δούμε τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013. Από 1.739 έως και 1.928 θα πληρώνεται 300 ευρώ, αλλά είναι του 13, από 1.929 θα πληρώνετε 350 ευρώ και πάει λέγοντας. Μπορείτε και εσείς όμως να επισκέπτεστε το Υπουργείο για να μπορέσετε να δείτε τι θα πληρώσετε. Να πούμε πως πέρυσι ο αριθμός των πινακίδων που παραδόθηκαν στις εφορίες ξεπέρασαν τους 650.000. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα τέλη κυκλοφορίας. Όσοι από εσάς δεν τα έχετε πληρώσει, καλό θα ήταν να περάσετε μια βόλτα από την τράπεζα της γειτονιάς σας. Τι ωραίο που το πες, να περάσετε μια βόλτα από την τράπεζα της γειτονιάς σας. Λοιπόν, να πληρώσετε και είναι 400 άρι μου, ωραία, και να τελειώσει. Εντάξει, ανάλογα, αυτό έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα με τα τέλη κυκλοφορίας. Ξέρεις την άποψή μου όσον αφορά αυτό το θέμα. Λοιπόν. Να πούμε πως η κακοκαιρία που έχει χτυπήσει εδώ και αρκετές ημέρες στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε όλα, μέχρι δηλαδή και στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά, στις μεταφορές, δηλαδή όσοι θέλαν να ταξιδέψουν με κάποιο αεροπλάνο, είδανε και τις πτήσεις τους να ακυρώνονται. Κάποιοι που θέλαν να ταξιδέψουν με καράβι, είδανε επίσης το ταξίδι να ακυρώνεται λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο περισσότερο μέρος της χώρας. Να πούμε πως τουλάχιστον μέχρι τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 με 10 μποφόρ. Σύμφωνα να πούμε πως με το λιμενικό σώμα, την Ελληνική Ακτοφυλακή και τον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων και των συμβατικών πλοίων μόνο μέχρι την Αίγινα. Δεν γίνονται τα δρομολόγια για Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Να πούμε πως η γραμμή Πέραμα, Παλού και Σαλαμίνας λειτουργεί κανονικά, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στην γραμμή Πάχη Μεγάρων, Φανερωμένη Σαλαμίνας. Κλειστές είναι και οι πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός. Κανονικά λοιπόν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις γραμμές Βόλος Σποράδες
Κεραμωτή Καβάλας για Θάσο και Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη. Ανοιχτό είναι και το Ρίο Αντίριο. Να πούμε πως οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ακόμα και σήμερα, καλό είναι πριν την αναχώρησή σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχία και πορθμία της χώρας, αλλά και με τα πρακτορία των ακτοπλοϊκών εταιρείων που έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας, να έχετε μια ακόμα πιο σίγουρη ενημέρωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη πτήση ή δρομολόγιο που θέλετε, που έχετε μάλλον προγραμματίσει να κάνετε. Η σημαντική λοιπόν πτώση της θερμοκρασίας, η θυελλώδης άνεμη και τα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά θα είναι σήμερα, όπως λέει με προειδοποίηση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Η μεταβολή του καιρικού σκηνικού ξεκίνησε από τα ξημερώματα και θα υπάρξουν κάποιες πρόσχερες χιονοπτώσεις, όπως μας είπε και ο κύριος Αρνιακός, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Να πούμε πως η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προχωρά στην λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας είναι σε διαρκή ετοιμότητα και συνεργασία με τα ανοιχτά γραφεία των Δήμων, ενώ καθορίστηκαν συγκεκριμένοι θερμόμενοι χώροι για την προστασία των πολιτών. Κρύο λοιπόν με δόντια σήμερα όμως και στην Πελοπόννησο και χθες και σήμερα και στην Πελοπόννησο, αφού στα ορεινά έχει χιονίσει, να πούμε ότι έχει χιονίσει και στην Κρήτη, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Έτσι λοιπόν, να πούμε πως στην Κρήτη συγκεκριμένα και στο Ηράκλειο η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει σε 5 περιπτώσεις για τα δέντρα που ξεριζώθηκαν από τον αέρα, ενώ την ίδια ώρα δεμένα παραμένουν ακόμα στο λιμάνι του Ηρακλείου τα πλοία. Και αφού είπαμε για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει τα πλοία ισχυρή άνεμη, να πούμε πως βούλιαξε μέσα στο λιμάνι της Ρόδου το φορτηγό πλοίο Νουρέμ, το οποίο από τον Νοέμβριο βρισκόταν δεσμευμένο από τις αρχές στην Ακαντιά. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες που γίνονται από χθες το πρωί προκειμένου να σωθεί το Νουρέμ, τελικά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι λύγησε μπροστά στη μανία της φύσης. Όλα ξεκίνησαν στις 10 το πρωί όταν το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου σήμανε συναγερμός, καθώς οι κάβοι του πλοίου έσπασαν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού, ωστόσο δεν κατάφεραν να διασώσουν το πλοίο Νουρέμ, όπως βλέπετε και στα πλάνα σας. Να το ακούσουμε λίγο, ναι. Να το ακούσουμε και λίγο ήχο από τους ισχυρούς ανέμους. Είδαμε λοιπόν και το πλοίο Νουρέμ, το οποίο δεν μπόρεσαν να το διασώσουν, μπορούμε να πούμε. Ισχυρή άνεμη,
Φαντάζομαι να σου έχει μέσα στο πλοίο Παναγίτσα. Καλά, αυτό δεν νομίζω ήταν κάποιο. Όχι, όχι, σίγουρα δεν ήταν κάποιο. Αλλά λέω, φαντάζομαι να κάνει αυτό το πράγμα που είδαμε εμεί από την απέξω μεριά και να σε μέσα. Σκέψει τι περνάνε ναυτικοί. Επειδή μου το σχολίασε. Στο σχολίασα πριν. Λέω, σκέψου λοιπόν έτσι ακριβώ εδώ τι περνάνε οι άνθρωποι αυτοί. Καλό κουράγιο σε όλου του ναυτικού, αφού το αναφέραμε. Καλό κουράγιο. Καλά ταξίδια. Να αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Χρυσή Αυγή, στο θέμα αυτό της Χρυσής Αυγής, όπου αίσθηση για τη δράση της προκαλούν οι ολοένα και περισσότερες εξελίξεις που φέρνει στο φως της δημοσιότητας, το ψηφιακό υλικό, που έχει στα χέρια της αντιτρομοκρατική ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζουν οι αξιωματικοί της υπηρεσίας και οι ανακρίτριες που χειρίζονται την υπόθεση, συμπεριλαμβάνονται τρία βίντεο. Σε ένα από αυτά απεικονίζεται ο αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος να μιλά σε μέλη της και να λέει ότι η νεκρή του Πολυτεχνείου ήταν απλά άτυχη, δεν υπήρχε καμία δολοφονική πρόθεση. Πέθαναν από εξωστρακισμένες σφαίρες. Αλλά σε ένα άλλο βίντεο, ο Νίκος Μιχαλολιάκος μιλάει στους ψηφοφόρους του κόμματος και επιτίθεται στους δημοσιογράφους που, όπως λέει, τον αποκλείουν από τις εκπομπές τους. Να πούμε πως με εντολή του αρχηγού Αθανάσου Τσέλιου του ΓΕΣ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται να χαιρετά ναζιστικά ο ανθυπολόχαγός ειδικών δυνάμεων Αλέξανδρος Κασιδιάρης. Ο αδελφός του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αυτή την περίοδο εκπαιδεύεται στο σχολείο Ανορθοδόξου Πολέμου στην Ρεντίνα. Με διαταγή του ΓΕΣ, η εκπαίδευση που διακόπτεται και καλείται άμεσα στην Αθήνα, όπου τίθεται στη διάθεση του Φρουραρχείου Αθηνών. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Έθνος, στις οποίες εμφανίζεται ο αδερφός του Κασιδιάρη να χαιρετά ναζιστικά σε κάποια από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής, αποτελούν ένα ακόμη πλήγμα στην στρατηγική που είχαν επιλέξει στην ηγεσία του στρατεύματος για το θέμα της οργάνωσης. Και να πάμε στον επιχειρηματία, τον Αναστάσιο Πάλι, ο οποίος τελικά παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή. Παρόλο που πριν η ανακρίτρια και η εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το οπλοστάσιο που είχε βρεθεί στο μουσείο του στην Παλίνη, ο κατηγορούμενος τελικά θα μεταφερθεί στη φυλακή αφού χθες το βράδυ είχε κριθεί προφυλακιστέως για τα επισφαλή δάνεια της FB Bank συμφερόντων του κύριου Βίκτορα Αρέστη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του απολογίας, προσκόμισε έγγραφα για να δικαιολογήσει την κατοχή των επίμαχων όπλων. Ο κύριος Πάλης, ο οποίος ήταν καταζητούμενος όλο αυτό το διάστημα, παραδόθηκε προχθές στον εισαγγελέα ετών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, υποστηρίζοντας ότι τόσο το δάνειο των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και τα όπλα ήταν νόμιμα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα της Χρυσής Αυγής και το θέμα του επιχειρηματία του κύριου Πάλι, ο οποίος όπως καταλάβατε και εσείς δεν προφυλακίστηκε για το οπλοστάσιο στο μουσείο που είχε, αλλά για τα δάνεια και της FB Bank. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκοντα και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. So I just want to tell the guys, you know, you better start now to organize the next Scorpions party. And who knows, maybe some of us might join you. No.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Αν πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνο εγώ. Όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίνη παγκοσμίου. Τι απαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλο αν δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Like some drunken
Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Σήμερα και πάλι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας κάναμε και ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα, μιας και ακούσατε και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Και εμείς συζητάγαμε λίγο πιο πριν για τα Χριστούγεννα. Σας ενισχύουμε τη χριστουγεννιάτικη σας διάθεση, προσπαθούμε γι' αυτό. Να πούμε πως εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για το iPad που μπορείτε και εσείς να κερδίσετε, αρκεί να κάνετε ένα like σε σελίδα tofasia.gr στο Facebook. Είναι ένα δώρο από την τηλεόραση της Ζούγκλας και από το βασία.gr. Ένα δώρο για εσάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί είπαμε χθες με την Κυριακή ότι επειδή παίζουμε τραγούδια για το χριστουγεννιάτικο τέλος πάντων πρόγραμμα, αν έχετε κι εσείς κάποιο βίντεο το οποίο θα θέλετε να το δείτε, μπορείτε να μας το στείλετε με ένα URL στους τρόπους που θα στείλετε. Στείλτε μας παιδάκια να λένε χριστουγεννιάτικα. Ό,τι θέλετε, στείλτε μας χριστουγεννιάτικο. Εμείς να είστε σίγουροι ότι θα το δείξουμε. Λοιπόν, μπορείτε κι εσείς να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο prodianartisi@zoogla.gr. Μπορείτε μηνύματα επίσης να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Αυτά λοιπόν οι τρόποι επικοινωνίας, αυτά τα χριστουγεννιάτικα δώρα και θα πάμε σε ένα θέμα στο οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο από την άποψη ότι αφορά όλους εσάς και όλους εμάς. Και κυρίως τους νέους. Όλο τον κόσμο αφορά και φυσικά μιλάμε για την ανεργία. Μιας και σε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ σκαρφάλωσε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2013 και ανήλθε στο 27,4% από 26% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2012 και 27,3% τον Αύγουστο του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.376.463 άτομα, δηλαδή μιλάμε ότι έχουν αυξηθεί κατά 77.161 άτομα από το Σεπτέμβριο του 2012 και από 14.023 άτομα που ήταν τον Αύγουστο.
Να πούμε πως το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι άγγιξε τα 3.639.429 άτομα. Καταγράφτηκε λοιπόν δηλαδή μείωση κατά 54.128 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2012, δηλαδή μείον 1,5%, και αύξηση κατά 5.397 άτομα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή 0,1%. Συν 0,1%. Έτσι ακριβώς. Να πούμε πως οικονομικά μη άνεργοι, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται αλλά ούτε και αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 25.175 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2012 και κατά 5.296 σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 3.327.859 άτομα. Η Ελστάτ σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως στους τελευταίους 4 μήνες παρατηρείται ότι σχετική σταθερότητα στο εκτιμόμενο εποχιακά διορθώμενο ποσοστό ανεργίας. Να πούμε πως και ο ΑΕΔ έκανε μια ανακοίνωση για την ανεργία. Σύμφωνα με τα δικά του λοιπόν στοιχεία, στους 851.600 διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούσαν δουλειά, μειωμένο ποσοστό κατά 0,27% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΕΔ. Από τους αναζητούντες εργασία, οι 410.855, ποσοστό δηλαδή 48,25%, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του ΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 440.745, ποσοστό 51,75% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 345.957 είναι άνδρες, ποσοστό 40,62%, και οι 505.643 είναι γυναίκες, ποσοστό 59,38%. Να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους. Το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν σε περίπου 125.306 άτομα, ενώ οι λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.692 είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Να πούμε ως μεταξύ αυτών, οι 57.957 είναι άνδρες, ενώ οι 67.349 είναι γυναίκες. Για το θέμα όμως της ανέργειας, έχει κάνει μια ανακοίνωση και η Δημοκρατική Αριστερά. Έτσι λοιπόν, σε ανακοίνωση προχώρησε η Δημάρ για την άνοδο της ανεργίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, λέει ότι η ανακοίνωση της Ελστάτ για την ανεργία στο 27,4 το Σεπτέμβρη προχρεώνει σε επαναφορά των πάντων και κυρίων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στην αδυσόπιτη πραγματικότητα. Να σου πω, Έλενα, πως η Δημάρ καλεί την κυβέρνηση να επιδιώξει συμφωνία με τους εταίρους για ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης που θα θέτει ως κεντρικό στόχο την μείωση της ανεργίας κατά 10% τα επόμενα 5 χρόνια. Και πάμε στη συνάντηση που είχαν χθες οι επικεφαλείς της Τρόικας μαζί με τους υπουργούς οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, στον αέρα παραμένει η συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ακόμα δρόμο μέχρι να τα βρούνε για τους πληστηριασμούς. Ενώ ανοιχτά παραμένουν ακόμα και άλλα βασικά θέματα των διαπραγματεύσεων. Να πούμε πως ειδικότερα οι εκκρεμότητες αφορούν τον ενιαίο φόρο ακινήτων, την αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών, τον ΦΠΑ στην εστίαση και το τι θα γίνει πλέον με τις αποδείξεις. Πάντως, αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις άρχισαν σε καλό κλίμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια θετική εξέλιξη. Να πούμε πως όσον αφορά τους πληστηριασμούς, σύγκληση απόψεων αλλά όχι συμφωνία, φαίνεται λοιπόν να δήλωσε. Η χθεσινή συνάντηση για τους πληστηριασμούς δεν κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα, ωστόσο, καθώς ο χρόνος πιέζει για εξέβρεση συμβιβατικής λύσης με ορίζοντα την 20 Δεκεμβρίου, το ραντεβού των Τροϊκανών με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα επανελθεί μέσα στη βδομάδα για την προσδοκία ότι η κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να πάει σε μονομερή νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχει μετακίνηση της Τρόικας προς τις ελληνικές θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τους επικεφαλείς της Τρόικας. Να πούμε πως η συζήτηση στη φάση αυτή γίνεται με βάση τρεις παραδοχές. Η πρώτη είναι ότι καταργείται η προστατευτική διάταξη Παπαθανασίου που απαγόρευε τους πληστηριασμούς ακινήτων για οφειλές έως 200.000 ευρώ και συνεπώς
Οι πληστηριασμοί απελευθερώνονται εκ νέου από την 1η-1η του 2014. Η δεύτερη είναι ότι θα υπάρξει προσωρινό καθεστώς ενός έτους, βάσει του οποίου θα προστατεύεται η κύρια κατοικία, αλλά υπό προϋποθέσεις. Δεν αμφισβητούνται βέβαια οι νόμοι για την υπερχρεώμενη νοικοκυριά, ο νόμος Κατσέλη δηλαδή, και για τη ρύθμιση χρεών των ενήμερων δανειοληπτών. Ωστόσο, θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τα κριτήρια προστασίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες των σπιτιών. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύονται οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ, ενώ πιθανότατα θα υπάρξουν με τη μεταβατική νομοθετική ρύθμιση και εισοδηματικά και άλλα περιουσιακά κριτήρια. Από την 1η-1η του 2015 θα υπάρξει ένα νόμιμο σύστημα που θα βασίζεται στην εξοδικαστική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, βασισμένο δηλαδή στο Ιρλανδικό μοντέλο. Σε συνεργασία φυσικά με τις τράπεζες. Δεν τα βρίσκουν όμως, Έλενα, συνεχίζουν να μην τα βρίσκουν για τον φόρο ακινήτων. Το νομοσχέδιο για τον νέο φόρο ακινήτων συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλείς της Τρόικας στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες από την πλευρά της Τρόικας που υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα κενό 400 με 500 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε πως πάντως υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου αναφέρει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να το καταθέσει αύριο ή μεθαύριο στη Βουλή. Κατά τη συνάντηση πάντως με την Τρόικα συζητήθηκαν παράλληλα και ζητήματα νομοτεχνικών βελτιώσεων, όπως για παράδειγμα το θέμα των συναλλαγών στο χρηματιστήριο. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για τον φόρο στα ακίνητα θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα πολυνομοσχέδιο, καθώς η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει σε αυτό διατάξεις που αφορούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και σε παρεμβάσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και πάμε στο email. Το email αυτό που αναστάτωσε όλη την Ελλάδα, μιας και λοιπόν, φαίνεται μάλλον πως η Τρόικα έστειλε κάποιο email στο Υπουργείο Εργασίας, αναρωτώμενοι τι θα γινόταν εάν κοβόντουσαν οι συντάξεις, πάγωναν μάλλον οι συντάξεις για ένα έτος. Διέψευσε όμως ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Μπρούτσης, το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τρόικα έχει στείλει email ζητώντας ουσιαστικά να μην καταβληθούν συντάξεις το 2014. Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μπρούτσης έκανε λόγο για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, σε αυτό το email, ένα από τα πολλά που ανταλλάσσονται, τα κλιμάκια ζήτησαν να πληροφορηθούν το ύψος στο οποίο θα διαμορφωνόντουσαν οι πληρωμές συντάξεων το διάστημα 2014-2017, με την πρόβλεψη να μην υπολογιστεί στις δαπάνες καμία νέα σύνταξη το 2014. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, είναι η πρώτη φορά που το ενδεχόμενο φραγίσεις νέες συντάξεις μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων στην περίπτωση που δεν ανακοπεί η αθρώα έξοδος ασφαλισμένων στη σύνταξη. Η απάντηση που δόθηκε σε αυτό το email ήταν ότι στην περίπτωση που παγώσει η πληρωμή νέων συντάξεων το 2014, τότε τα ποσά που θα χρειαστούν τα ταμεία για την επόμενη χρονιά θα είναι αυτά που θα καταβάλουν σε όσους είναι ήδη συνταξιούχοι και πληρώνονται στις 20 με 23 Δεκεμβρίου του 2013. Η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μάλλον Εργασίας, είναι 2,29 δις ευρώ. Και να πάμε σε μια συνάντηση που είχε εχθές ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας, με βασικό θέμα λοιπόν στην ατζέντα τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. Πραγματοποιήθηκε εχθές η συνάντηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την απερχόμενη πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πρόεδρο της Λιθουανίας, Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε. Να πούμε πως στην συνάντηση τέθηκαν θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά να παρουσιάζει τις προτεραιότητες της χώρας για το επόμενο εξάμηνο που όπως είπε είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση και η συνοχή, η εμβάθυνση της Τραπεζικής και Δημοσιονομικής Ένωσης, η αντιμετώπιση του ρεύματος των μεταναστών και η εμβάθυνση της θαλάσσης πολιτικής της Ένωσης. Αναφερόμενος όμως στα θέματα της ελληνικής οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την πρόοδο τόσο στην δημοσιονομική προσαρμογή όσο και στις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Στη δημοσιονομική προσαρμογή έχουμε ήδη πιάσει τους στόχους και έχουμε προχωρήσει και παραπέρα, καθώς ήδη το 2013 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, τόνισε ο κύριος Σαμαράς, χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το περασμένο Σάββατο από τη Βουλή ως προϋπολογισμό ανάκαμψης και ελπίδας.
Ο κύριος Σαμαράς έθεσε ως στόχο για το επόμενο εξάμεινο την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής αλλά και της ασφάλειας στην Ευρώπη με βάθυνση και παράλληλη προώθηση των πολιτικών για την απασχόληση. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Λιθουανίας εξήρε, όπως είπε, την πολιτική υπευθυνότητα της κυβέρνησης να κάνει ό,τι πρέπει για να ξεπεραστεί η κρίση, συγχαίροντας παράλληλα και τον ελληνικό λαό για τις θυσίες του. Μάλιστα, να πούμε ότι η πρόεδρος της Λιθουανίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της Προεδρίας, η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Τουρνάρας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Λιθουανίας. Και στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα να καλωσορίσουμε την Κυριακή. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Και αφού σε έχουμε εδώ πέρα κοντά μας, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Μιας και λοιπόν με τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διεξάγει έρευνα για την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι οδήγησαν λοιπόν μέσω των καταστροφικών μνημονίων της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα,
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συναντήσει στο Στρασβούργο με τους εισηγητές της Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονομική επιτήρηση από την Τρόικα που αφορά Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιρλανδία, ζητώντας ταυτόχρονα παράταση του χρόνου διερεύνησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενος από τον Ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή, παρέδωσε το κείμενο με τις 75 σελίδες ή αλλιώς τη μαύρη βίβλο των μνημονίων στους ευρωβουλευτές Ότμαρ Κάρας και Λίεμ Χόανγκ Νοκ, συνηγητές του Τρόικα Inquiry Report, εισηγητές της Επιτροπής λοιπόν του Κοινοβουλίου που εξετάζει τα αποτελέσματα του μνημονίου στην Ελλάδα και τη σχέση της Τρόικας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με την 75 αυτές σελίδες έκθεση, ο Αλέξης Τσίπρας στοιχειοθέτησε τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της εφαρμογής σκληρών και βάρβαρων μέτρων εδώ και 3 χρόνια. Η Τρόικα πρέπει να φύγει, φέρεται να δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με την παρουσία του θέλησε να υπογραμμίσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πως το ελληνικό πρόγραμμα έχει αποτύχει. Από την πλευρά τους, ο Ότμαρ Κάρας και Λίεμ Χόανγκ υπογράμμισαν ότι δεν υπερασπίζονται την Τρόικα και σκοπός της εισήγησής τους είναι να αξιοποιηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση για να ελέγξουν την Τρόικα. Στην συζήτηση που είχαν ο Αλέξης Τσίπρας, τους εξήγησε ότι η συνέχιση της ίδιας λογικής και της ίδιας πολιτικής το μόνο που θα επιφέρει είναι να γιγαντώσει ένα κύμα ευρωσκεπτισμού, να γιγαντώσει τον λαϊκισμό και να αυξήσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής των νεοναζί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να πούμε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε μάλιστα πως η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με αλληλεγγύη και δημοκρατία και συνεπώς δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία ενός μη νομιμοποιημένου θεσμού όπως αυτός της Τρόικας, ο οποίος δεν ελέγχεται από τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε το αίτημα να επεκταθεί η διάρκεια αλλά και η θεματολογία της έρευνας που διεξάγουν, γιατί τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί έγιναν αυτές οι λάθος επιλογές, ποιοι ευθύνονται για αυτές και τι πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της Εξεταστικής Επιτροπής για την Τρόικα, οι Ότμαρ Κάρας και Λίεμ Χόανγκ είπαν ότι θα επισκεφτούν την Ελλάδα 7 με 8 Ιανουαρίου και εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συναντήσουν κοινωνικούς εταίρους. Και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε να συναντήσουν και δομές αλληλεγγύης. Ο δε Ότμαρ Κάρας αναφέρθηκε στη δημιουργία European Monetary Fund, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, που αποτελεί πρόταση του Λαϊκού Κόμματος. Ας ακούσουμε όμως τον Αλέξη Τσίπρα να τα λέει και μόνος του. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα στο Στρασβούργο να συναντήσουμε τους δύο συνεισηγητές της Επιτροπής του Κοινοβουλίου που εξετάζει τα αποτελέσματα του μνημονίου στην Ελλάδα και τη σχέση της Τρόικας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξηγήσαμε και στους δύο ότι η Τρόικα είναι ένας θεσμός χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Τους παραδώσαμε την μαύρη βίβλο του μνημονίου, τα αποτελέσματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο της εφαρμογής σκληρών και βάρβαρων μέτρων εδώ και 3 χρόνια στην Ελλάδα. Και τους εξηγήσαμε ότι η συνέχιση της ίδιας λογικής και της ίδιας πολιτικής το μόνο που θα επιφέρει είναι να γιγαντώσει ένα κύμα ευρωσκεπτικισμού, είναι να γιγαντώσει το λαϊκισμό και να αυξήσει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και των νεοναζί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει με αλληλεγγύη και δημοκρατία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία μιας μη νομιμοποιημένης, ενός μη νομιμοποιημένου θεσμού όπως αυτός της Τρόικα, ο οποίος δεν ελέγχεται από τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του ζητήσαμε επίσης να επεκταθεί η διάρκεια αλλά και η θεματολογία της έρευνας που διεξάγουν, διότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί γίνανε αυτές οι λάθος επιλογές, ποιοι ευθύνονται για αυτές τις επιλογές και τι πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Αλλάζουμε θέμα και πάμε για την άρση ασυλίας, της βουλευτικής μάλλον ασυλίας, των κυρίων Παναγιώτη Καμένου, Νικήτα Κακλαμάνη και Παναγιώτη Ηλιόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής εχθές. Λοιπόν, υπέρ της άρσης της ασυλίας του κυρίου Κακλαμάνη ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά 66, παρόν 9 και υπήρξε και ένα λευκό. Τώρα, όσον αφορά για να αρθεί η ασυλία του κύριου Καμένου, ζήτησαν 148 βουλευτές κατά 100, παρόν 4 και λευκό 1.
Για τον Γιώργο Σταθάκη υπερψήφισαν 59 βουλευτές, κατά 171, παρόν 21 και ένα λευκό. Τέλος για τον Ηλιόπουλο. Το αποτέλεσμα 223 ψήφισαν υπέρ, 14 κατά, παρόν 14 και 2 λευκά. Σε προσπάθεια φήμωσης ενός πολιτικού που αντιδρά στις εντολές της Τρόικας, απέδωσε τη δίωξή του για τις δηλώσεις του σε βάρος του Δημάρχου Αριστοτέλη Χρήστου Πάχτα, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, μιλώντας σήμερα χθες στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση της αίτησης άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Ο κύριος Καμένος εξαπέλυσε και προσωπική επίθεση σε βάρος του Συμβούλου του Πρωθυπουργού Γιώργου Μουρούτη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης Νότι Μηταράκη. Αντίδραση ήρθε από την πλευρά του κύριου Μηταράκη, που κάλεσε τον κύριο Καμένο να κινήσει τη διαδικασία ώστε να παρουσιάσει οποιοδήποτε στοιχείο έχει εναντίον του στη δικαιοσύνη. Διαφορετικά, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα πιο τοπικά. Μιας και στις 18 και 25 Μαΐου τελικά και με το ισχύον εκλογικό τουλάχιστον σύστημα θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Γιάννης Μιχαηλάκης. Έτσι λοιπόν, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κύριος Μιχαηλάκης είπε ότι παρά τις διαβουλεύσεις και την σύμφωνη γνώμη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών του κύριου Λεωνίδα Γρηγοράκου, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με τυχόν αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Βάσει των όσων ανέφερε ο κύριος Μιχαηλάκης, ο δεύτερος γύρος 25 Μαΐου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα συμπέσει με τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, συναγερμός στον ΣΥΡΙΖΑ για την Κυριακή των ευρωεκλογών. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, που επιθυμούσε να διεξαχθεί στις 25 Μαΐου ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια του Δημήτρη Παπαδημούλη στο Twitter. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι η ημερομηνία παίζει σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο στην περίπτωση που βγει από τις ευρωκάλπες, έστω και οριακά. Πρώτο κόμμα, αφού έτσι θα μπορέσει να αμφισβητήσει την πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα πάντως υποστηρίζεται αν οι ευρωεκλογές γίνουν μαζί με τον πρώτο γύρο των δημοτικών, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον βγει έστω και οριακά πρώτο κόμμα, θα μπορεί αφενός μεν να υποστηρίξει, η έλλειψη βέβαια και των τελικών αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου, ότι άλλαξε ο εκλογικός χάρτης της χώρας και αφετέρου να επηρεάσει και το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου υπέρ των υποψηφίων του. Αντίθετα τώρα, εάν οι ευρωεκλογές γίνουν μαζί με τον δεύτερο γύρο των δημοτικών, ένα ενδεχόμενο προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ θα χαθεί επικοινωνιακά, ενώ ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους μεγάλους δήμους της χώρας. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει αρκετά τη χώρα και μιλάμε για τα φαρμακεία, τα οποία φαίνεται πως θα μπουν στον ΕΟΠΗ και οι γιατροί στον ΕΣΥ. Έτσι λοιπόν, ο ΕΟΠΗ θα κρατήσει μόνο τα φαρμακεία και όλες οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες θα είναι υπό τις υγειονομικές περιφέρειες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με επίκεντρο βέβαια τον ΕΟΠΗ. Όπως έγινε γνωστό, το πόρισμα για τον οργανισμό θα κατατεθεί σήμερα στο Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ οι γιατροί από Δευτέρα αναμένεται τελικά να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Εν τέλει, λοιπόν, να πούμε ότι τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ομόφωνα συμφώνησαν Κυριακή σε τρία βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την προώθηση της μεταρρύθμισης στο ΕΣΥ. Αυτά είναι τα εξής: όχι στις απολύσεις, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με τον ΕΟΠΗ και σε όσους το ζητήσουν, συμβάσεις σε γιατρούς που θέλουν συνεργασία αντί αποκλειστική απασχόληση με τον ΕΟΠΗ. Νωρίτερα όμως ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, επί του οποίου έχει την πλειοψηφία των μελών της, προτείνεται η μετατροπή του ΕΟΠΗ σε εθνικό ασφαλιστικό φορέα πρωτοβάθμιας υγείας. Να πούμε πως το πόρισμα για τον οργανισμό θα κατατεθεί σήμερα στο Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και όπως είπαμε, οι γιατροί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Ο κύριος Γεωργιάδης, με λίγα λόγια, είπε πως αν θέλετε να κάνουμε επί της ουσίας και πολιτισμένα συζήτηση, θα λήξετε σήμερα την απεργία σας. Αλλιώς δεν θα είναι καλό ούτε για τη μεταρρύθμιση, αλλά ούτε και για εσάς. Λήξτε λοιπόν την απεργία, γιατί το κράτος δεν εκβιάζεται. Και να πάμε λίγο παρακάτω, μια και τάση αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων φαίνεται ότι διαμορφώνεται στους κόλπους των γιατρών του ΕΟΠΗ, καθώς οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι τους χαρακτηρίσαν θετικό ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και συμφωνούν με την ένταξη των γιατρών στο ΕΣΥ, αλλά ζητούν περισσότερες διευκρινήσεις. Να πούμε πως οι γιατροί του ΕΟΠΗ σε αλλεπάλληλες συναντήσεις εξετάζουν τα νέα δεδομένα για να καθορίσουν τη στάση τους. Την απόφαση για το μέλλον των κινητοποιήσεων θα λάβουν επισήμως σε συνέλευση που θα κάνουν την Πέμπτη και αφού ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο βαθμολόγιο τους. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο μισθός των γιατρών που θα ενταχθούν στον ΕΣΥ θα είναι ανάλογος με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στον ΕΟΠΗ.
Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο Εθνικό Καποδικαστριακό Πανεπιστήμιο, όπου σε δύο νέες 24 ώρες απεργίες, έως και την Παρασκευή δηλαδή, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Καποδιστριακού, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Η Επεργειακή Επιτροπή τόνισε πάντως ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη την απόφαση της συγκλήτου του Ιδρύματος να επαναλειτουργεί στο Πανεπιστήμιο τη Δευτέρα. Νωρίτερα, βέβαια, η πλειοψηφούσα παράταξη του Προεδρείου αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχει απαρτία. Στο μεταξύ, όμως, να πούμε Κυριακή. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αντιπροσωπεία μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ και απεργών του Καποδιστριακού, ενάντια στην προωθούμενη δίωξη απεργών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από την αστυνομία και την εισαγγελική αρχή. Όπως όμως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στις 6 Δεκεμβρίου η ΓΑΔΑ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ζήτησε από το Προεδρείο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την προσκόμιση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών της Απεργιακής Επιτροπής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ΑΔΔΗ υποστηρίζει λοιπόν ότι η παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής και της αστυνομίας αποτελεί πρωτοφανή προσπάθεια ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων και του εκφοβισμού των ίδιων που παραπέμπει σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας και ανεπίτρεπτη παραβίαση και προσβολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα δικά μας της Ελλάδας. Και να πάμε στο Ιωάννησμπουργκ, όπου έγινε η κηδεία του Νέλσον Μαντέλα. Η μετακομιδή λοιπόν του Νέλσον Μαντέλα. Και θα πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν λοιπόν συζητούσαν οι πρόεδροι, ο πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα είχε την αλγινή εντύπωση ότι πήγε σε γκαλά πολιτικών και όχι στην κηδεία του μεγάλου αυτού πολιτικού. Ιδάλλως δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η συμπεριφορά του, αφού μία ζαχάρωνε, όπως λένε, ενώπιον της Μισελ με την πρωθυπουργό της Δανίας και την άλλη έβγαζε μαζί της και με τον Κάμερον φωτογραφίες selfies, όπως τις λένε. Οι τρεις τους λοιπόν καθόντουσαν σε διπλανά καθίσματα και δεν δίστασαν να δώσουν μια ευχάριστη νότα στην παρουσία τους. Πόζαραν μάλιστα στο κινητό της Μιτ βγάζοντας ένα σέλφι. Η Έρμη, η Μισελ, παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα της κηδείας και ήταν φανερό ότι έφραζε με τη συμπεριφορά του Μπάρακ. Αυτό ήταν το δεύτερο ατόπιμα του Ομπάμα μετά τα γελάκια με τη Μιτ. Να περάσουμε όμως στο μεταφραστή της νοηματικής, ο οποίος δεν μετέφραζε τη νοηματική. Ο διερμηνέας λοιπόν της νοηματικής στην επιμνημόσυνη τελετή του Νέλσον Μαντέλα ήταν μούφα εντός εισαγωγικών, καθώς κατήγγειλε, όπως κατήγγειλε σε κάθε επισημότητα η Ομοσπονδία Κοφών Νοτίου Αφρικής. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, τρεις εμπειρογνώμονες της νοηματικής γλώσσας δήλωσαν ότι η γλώσσα που χειριζόταν ο εν λόγω αγνώστων λοιπόν μέχρι στιγμής στοιχείων δεν ήταν ούτε νότιο-αφρικανική, ούτε αμερικανική νοηματική. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η νότιο-αφρικανική νοηματική καλύπτει και τις 11 επίσημες γλώσσες της χώρας. Ο διερμηνέας, όπως λένε, κούναγε πέρα εδώ τα χέρια του, αλλά αυτά που έλεγε δεν έβγαζαν κανένα απολύτως νόημα, δήλωσε άναυδος ο Μπρούνο Ντρούχεν, διευθυντής της Ομοσπονδίας. Επρόκειτο για το απόλυτο τσίρκο, ανέφερε ο Νικόλ Ντιτουά, εμπειρογνώμονας της νοηματικής. Βεβαίως δεν έχουμε παρά να θαυμάσουμε το απίστευτο θράσος του διερμηνέα και βεβαίως να αναρωτηθούμε εάν ήταν δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αυτός που τον προσέλαβε. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου ένας υπάλληλος στο Δημαρχείο της πόλης Ματσίκο, ηλικίας 45 ετών, έχασε τη ζωή του αφού τραυματίστηκε σοβαρά όταν το παρέσυρε ένα κύμα την ώρα που προσπαθούσε να δέσει ένα σκάφος στο λιμάνι της πόλης, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού Μαδέρα στην Πορτογαλία. Από βράδυ της Τρίτης, οι λιμενικές αρχές έχουν καταμετρήσει 24 σκάφη που έχουν καταστραφεί από τα ισχυρά κύματα, ενώ έχουν ανακοινώσει ότι έχει υποστεί ζημιές και το λιμάνι της Φουνστάλ, της πρωτεύουσας της Μαδέρας. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η επιχείρηση αναζήτησης από το πορτογαλικό λιμενικό δύο ψαράδων που έπλεαν στα ανοιχτά της Αλγκάρβε της Ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Βλέπουμε και κάποιες εικόνες. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε στη Γεωργία, όπου σκηνές απείρου κάλους στο Κοινοβούλιο λοιπόν της Γεωργίας, μιας και τα πολιτικά επιχειρήματα έδωσαν τη θέση τους στη βία και η αίθουσα μετατράπηκε σε ρινγκ. Η πρόταση της αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση ψηφίσματος υποστήριξης των Ευρωπαϊστών στην Ουκρανία προκάλεσε χάος.
βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος κινήθηκε με άγριες διαθέσεις εναντίον συναδέλφου του από την αντιπολίτευση. Η συμπλοκή δεν άργησε να γενικευτεί. Οι εκπρόσωποι του λαού ξέχασαν το θεσμικό τους ρόλο και βάλθηκαν να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην πάλη. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχρεμότερων. Και πάμε στην Ουκρανία και στο Κίεβο, όπου οι δυνάμεις της Ουκρανικής αστυνομίας πέρασαν το βράδυ της Τρίτης στα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί από τους φιλοδυτικούς διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν καταλάβει την πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο, αναλαμβάνοντας τμήμα της, όπως μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η γνωστή τραγουδίστρια Ρουσλάνα, νικήτρια του διαγωνισμού της Eurovision το 2004, βρέθηκε στο κέντρο της πλατείας Ανεξαρτησίας, προτρέποντας την αστυνομία να μην εκτελέσει τις διαταγές και να μην βλάψει τους διαδηλωτές. Μερικοί από τους διαδηλωτές σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα στον αέρα, σαν να είχαν κεριά και ταραγούδησαν τον εθνικό ύμνο. Να περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα και στο φορτηγό του Mad Max στη Ρωσία. Σε αυτοκινητόδρομο λοιπόν της Ρωσίας, ένα φορτηγό σαν αυτό από τις ταινίες Mad Max. Το φορτηγό κατασκευάστηκε για να παρουσιαστεί στην εκδήλωση για Extreme Sport Night Wolves, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μότζιλεβ της Λευκορωσίας. Να πούμε πως ζυγίζει περίπου 30 τόνους και μπορεί να επιταχύνει μέχρι τα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βίντεο το οποίο βλέπουμε στα πλάνα μας τράβηξαν με ερασιτεχνική κάμερα επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό το φορτηγό αυτό. Και να πάμε σε ένα τρέιλερ, μιας και φαίνεται πως δύο πράγματα επιβεβαιώνουν οι ολοκένουργιες εικόνες που κυκλοφόρησαν από τη φιλόδοξη επιστροφή των 300. Το πρώτο είναι ότι θα γευτούμε ένα χορταστικότατο θέαμα που θα δώσει τις απαιτούμενες επικές διαστάσεις σε μια φαντασμαγορική περιπέτεια. Το δεύτερο είναι ότι ο ρόλος της Αρτεμισίας, την οποία ερμηνεύει η Εύα Γκριν, θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αιματοβαμμένη ναυμαχία που θα διαδραματιστεί μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ιστορία των 300, η άνδος της αυτοκρατορίας, εξελίσσεται στα στενά της Βόρειας Εύβοιας, όπου παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών γίνεται η τριήμερη ναυμαχία του Αρτεμισίου, η οποία έληξε με μεγαλύτερες απώλειες των Περσών, αλλά χωρίς καθαρό νικητή. Στη χολιγουντιανή εκδοχή της όμως τα πράγματα θα είναι μάλλον διαφορετικά, με τη βασίλισσα Γκόργκο και τον Θεμιστοκλή να κατατροπώνουν θεαματικά το στόλο του Ξέρξη, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Νόα Μούρο και τον Ζακ Σνάιντερ σε ρόλο παραγωγού. Η ταινία θα κυκλοφορήσει την 5η 6 Μαρτίου στις ελληνικές αίθουσες. Να το δούμε όμως και το τρέιλερ. The Oracle's words stand as a warning. Sparta will fall. All of Greece will fall. And only stout wooden ships can save them. Wooden ships. And a tidal wave of heroes' blood. Only the gods can defeat the Greeks. You will be a god king. For glory's sake! War! Across the backs of dead Greeks. She has sold her soul to death himself. She's going to bring all of her with her. Leonidas and the brave 300 are dead. Have I not given enough for your dream of a united Greece, Themistocles? A king? A husband? Avenge him. Show we chose to die on our feet rather than live on our knees. If death comes for me today, I'm ready. Steady your hearts. Look deep into your souls. Sing your glory! Winds blown across Greece.
a wind of vengeance. Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα, παραμένουμε στα πολιτιστικά, μιας και με τις σονάτες για βιολί του Μπετόβεν, το άλμπουμ που αποτέλεσε το δισκογραφικό ντεμπούτο με την εταιρεία Decca, ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος, είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy στην κατηγορία της καλύτερης ερμηνείας μουσικής δωματίου ή αλλιώς μικρού συνόλου. Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου του 2014 στο Λος Άντζελες. Με τις σονάτες για βιολί του Μπετόβεν, το άλμπουμ που αποτέλεσε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με την εταιρεία Decca, ο διεθνούς φήμης βιολίστας Λεωνίδας Καβάκος είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy στην κατηγορία της καλύτερης ερμηνείας μουσικής δωματίου μικρού συνόλου. Η τελετή απονομής, όπως είπαμε, των βραβείων θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου του 2014 στο Los Angeles. Να πούμε πως πρόσφατα κυκλοφόρησε και η δεύτερη ηχογράφηση του κορυφαίου βιολονίστα από την ίδια εταιρεία, το κονσέρτο για βιολί του Brahms με την ιστορική ορχήστρα της Λειψίας υπό τον Ρικάρντο Σαγί, ο οποίος μόλις ανακοινώθηκε επισήμως ως ο νέος μουσικός διευθυντής της Σκάλας του Μιλάνου που θα διαδεχτεί τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ το 2015. Ο βιολινίστας, μαέστρος, κορυφαίος δεξιοτέχνης και μουσικός Λεωνίδας Καβάκος έχει στο ενεργητικό του μια ευρεία δισκογραφία διεθνούς αποδοχής και συνεργασίες με μεγάλες ορχήστρες, μαέστρους και σπουδαίους ερμηνευτές στις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου. Το ρεπερτόριο του διαρκώς διευρύνεται χωρίς περιορισμούς σε εποχές ή είδη μουσικής. Από το 2006 συνεργάζεται με τον Ιταλό και συνομήλικό του Enrico Pace, ο οποίος έχει συμπράξει με μεγάλες ορχήστρες, διάσημους σολίστες και σημαντικά συνόλα δωματίου. Διαθέτει ποικιλόμορφη δισκογραφία και έχει πραγματοποιήσει περιοδίες και εμφανίσεις στους ναούς της μουσικής σε όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Καβάκο ακόμα καλύτερα. Ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Καβάκο που έπαιζε με το βιολί. Πραγματικά πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το iPad 4 που σας χαρίζει τηλεόραση της Ζούγκλας μαζί με το αφασία.gr. Εσείς για να το κερδίσετε, κάντε απλά ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Φρανκ Σινάτρα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε για να κλείσουμε. Μέχρι αύριο, να είστε καλά, χρόνια και πάλι πολλά στους Σπύρους και στις Σπυριδούλες. Γεια σας! Benny Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred F. John Kander love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Top of the heap by small town blues, they are melting away. I will make a brand new start of it in old New York if I can.
city that doesn't sleep. And find that I'm number one, top of the list, head of the heap, king of the hill. These are little town blues. Start of it back in old.